Στα ύψη παραμένει η διασπορά του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τους ειδικούς να εκφράζουν έντονα την ανησυχία τους για τη μετάδοση του ιού. Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει τριψήφιος, με τον ΕΟΔΗ να έχει καταγράψει χθες 269 νέα κρούσματα. Αριθμός που προκαλεί πονοκέφαλο στους ειδικούς που επιμένουν στη φυσική απόσταση και στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Μετά την ομόφωνη απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου, η υποπλήρη σύνθεση και υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, λοιμοξιολόγοι, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open, ανέφεραν ότι την Πέμπτη αναμένεται να αποφασιστεί εάν μάσκες θα φορούν και οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων του Δημοτικού. Δεν έχουμε αποφασίσει από ποια ηλικία και πάνω θα το δώσουμε στα παιδιά, δηλαδή αν θα είναι από την πρώτη Δημοτικού ή από την τρίτη Δημοτικού. Αυτό θα το αποφασίσουμε με βάση τη εισηγήση των παιδιάτρων μας που είναι στην Επιτροπή και θα το αποφασίσουμε την Πέμπτη, θα δώσουμε οριστικές αποφάσεις. Μετά τα 5-6 χρόνια τα παιδιά άνετα μπορούν να φορέσουν τη μάσκα κάτω από συγκεκριμένη εκπαίδευση, εννοείται. Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας όμως φαίνεται να μην αρκεί, καθώς οι ειδικοί έχουν προτείνει και άλλα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Οι τάξεις δεν θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ξεχωριστά διαλύματα, καλό αερισμό, απογύμανση. Από χρήση απογευματικών για τα χέρια και ούτω καθεξής, δηλαδή ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων. Ωστόσο, παρά την εφαρμογή των μέτρων, τι θα γίνει αν παρουσιαστεί κρούσμα στο σχολείο? Δεν θα χρειαστεί να το κλείσουμε ολόκληρο το σχολείο. Θα κλείσουμε κυρίως τάξεις, ενδεχομένως τμήματα, στα οποία θα υπάρχει το κρούσμα. Από εκεί πέρα θα γίνεται αυστηρή η χνηλάτιση. Θα γίνεται απολύμανση και το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογικούς, αλλά πρέπει να ανοίξουν με ασφάλεια. Ναι. Και ασφάλεια δεν σημαίνει μόνο ένα από τα συνιστόμενα μέτρα να τηρείται, όπως είναι η μάσκα. Σημαίνει και τήρηση των αποστάσεων και τήρηση των ύπαρξη αντισηπτικών. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί χαρακτηρίζουν θετική την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει δόσεις του εμβολίου της Οξφόρδης, ωστόσο εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι. Πρέπει ο κόσμος να μην έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρώσει τις μελέτες φάσεως 3. Άρα δεν είμαστε ακόμα απόλυτα βέβαιοι πόσο αποτελεσματικό είναι και πόσο ασφαλές είναι. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής τα φάρμακα που χρησιμοποιούν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακόμη δεν έχουν βρει οριστική θεραπεία.